Έχουμε πραγματοποιήσει 60 εμβολιασμούς, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν 24 εμβολιασμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιθυμία του κόσμου αρχικά για το τυμπάκι. Είμαστε ήδη στις 60 δόσεις και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Αντίστοιχα, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, τα προγραμματισμένα, οι συμπολίτες μας που είχαν δηλώσει για να εμβολιαστούν ήταν σύνολο 30 και πραγματοποιήσαμε 36 εμβολιασμούς. Καλύψαμε τους εκείνους που δεν είχαν δηλώσει και σήμερα αποφάσισαν να εμβολιαστούν. Στην πλειοψηφία τους άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν είχαν την δυνατότητα να μετακινηθούν εκτός της περιοχής τους, κυρία Μπορμπουδάκη, έτσι. Θα σας πω ότι δεν ήταν στην πλειοψηφία τους άνθρωποι που είχαν δυσκολία πρόσβασης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μία δυσπιστία και πηγαίνοντας εμείς αυτούς, και αυτό είπαμε ότι είναι η αξία αυτής της δράσης, πηγαίνοντας εμείς πλέον κοντά τους, συζητάμε, λύνουμε απορίες, μαθαίνουν από τους άλλους δημότες τι είμαστε εκεί, έρχονται και συζητάμε, λύνουν τους προβληματισμούς τους και δέχονται να εμβολιαστούν. Αυτό που θα έπρεπε να είχε γίνει, κυρία Μπορμπουδάκη, για να λέμε την αλήθεια έτσι όπως έχει, όπως πρέπει, από την αρχή, αυτό έπρεπε να γίνει, δηλαδή να πιστεί ο κόσμος ότι αυτό θα πρέπει να κάνει ή δεν πρέπει να το κάνει και μετά να αποφασίσει, αλλά να είναι ενήμερος, γιατί μέχρι σήμερα τακτική δεν ήταν εκείνη και άφηνε πολλά περιθώρια για να αναπτύσσονται πολλά σενάρια, σεναριολογίες γύρω από τα εμβόλια. Μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σαφέστατα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρενέργειες. Σαφέστατα. Κοιτάξτε, έχουμε πει από την αρχή ότι πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και θα ήταν άδικο να. Δηλαδή, θα δικούσαμε πραγματικά τους υγειονομικούς μας στις σταθερές δομές της πρωτοβάθμιας, γιατί ήταν εκεί να λύσουν απορίες. Και από πολύ νωρίς ενεργοποιήσαμε όλα τα κέντρα υγείας του νησιού και τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία ως εμβολιαστικά κέντρα, και έχοντας και τη δυνατότητα οι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, να πηγαίνουν και να λύνουν απορίες. Άρα λοιπόν αυτό το είχε ο κόσμος. Τώρα βέβαια έχει το ότι πάμε και στο πεδίο, πάμε στις πλατείες, πάμε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου σας το λέω πραγματικά, γιατί δεν θέλω να αδικηθούν οι υγειονομικοί μας που στελεχώνουν το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Τυμπακίου, στελεχώνουν το κέντρο υγείας Μυρών. Ήταν εκεί για όλους για να λύσουν απορίες. Τώρα όμως έχουμε ακόμα μία δυνατότητα να πείσουμε τον κόσμο και πραγματικά να μην φοβάται και να εμπιστευτεί την αξία του εμβολιασμού.